Νιώθω, δεν θα σας πω τετριμένα πράγματα, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ και συγκίνηση. Για μένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έρχομαι εδώ να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης του Βόρειου Αιγαίου. Θα δώσω τη μάχη μου, μετά από πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση, και συνεχίζω να είμαι και θα είμαι βεβαίως για κάποιο διάστημα ακόμη, και έρχομαι να δώσω εδώ μια μάχη στον τόπο μου, να κερδίσουμε την περιφέρεια και χρησιμοποιώ πληθυντικό, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα, για να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση αυτής της περιοχής. Δεν θα σας πω κάποιο πρόγραμμα τώρα, γιατί νομίζω ότι θα ήταν λάθος και φλίαρο να μιλήσουμε τώρα για προγράμματα. Αυτά θα τα διαμορφώσουμε σιγά σιγά και μέσα από διαβούλευση με όλους τους φορείς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι καταρχήν, για να προλάβω ίσως κάποιες ερωτήσεις, η υποψηφιότητά μου θα είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Δεν κουβαλάω μαζί μου την κομματική ταυτότητα. Ξέρετε όλοι νομίζω ποιος είμαι, σε ποιους χώρους έχω πολιτευθεί. Όμως εδώ έρχομαι ως Σταμάτης Μαλέλης, ως ένας πολίτης, ένας άνθρωπος που γεννήθηκα στην Επάνω Σκάλα. Είχα μία απορία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ξέρετε όλοι, και έρχομαι εδώ ως ανεξάρτητος, χωρίς κομματική ταυτότητα, αλλά με συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες δεν χάνονται, να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Αυτό που χρειάζεται, και θέλω να πω αμέσως και θα αρχίσω από τώρα με τους συνεργάτες μου να το δουλεύουμε, με την ομάδα μας, είναι η εκπόνηση ενός αξιόπιστου σχεδίου για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου, η πραγματική διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη περιφέρειας, η κινητοποίηση χωρίς αποκλεισμούς όλων των παραγωγικών δυνάμεων των νησιών μας, η βιώσιμη διαχείριση του μεταναστευτικού χωρίς ακρότητες, λαϊκισμούς και επικίνδυνες κορώνες. Τέλος το λάθος αφήγημα περί μεταναστευτικού, το οποίο τροφοδότησε λάθος πολιτικές και άφησε πίσω την ανάπτυξη του τόπου. Το πρόβλημά μας και το πρόβλημα της ομάδας μας θα είναι η ανάπτυξη αυτού του τόπου. Το μεταναστευτικό έχει πάρει το δρόμο του και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο και κυρίαρχο θέμα των νησιών μας. Η εκπόνηση ενός επικοινωνιακού σχεδίου για την ανάδειξη του Βορείου Αιγαίου ως προορισμού για το εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Θα δώσω μεγάλο βάρος σε αυτό στους θησαυρούς του τόπου μας και δεν μπορεί να είναι υπανάπτυκτη τουριστικά η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο συνολικά. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπαμε, στην συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδας που θα βγάλει το Βόρειο Αιγαίο από το φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης. Θέλω να σας δώσω μία εξήγηση και θα σας τη δώσω από καρδιάς. Πριν από μερικά χρόνια, όλοι ξέρατε ότι είχα σκοπό να είμαι και πάλι υποψήφιος Περιφερειάρχης. Όμως θέλω να σας πω ότι ήταν τέτοια η συγκυρία, τέτοιες οι πιέσεις τις οποίες δέχτηκα εκείνη την περίοδο, για άλλους λόγους, σας θυμίζω ότι ήμουν γραμματέας επικοινωνίας του Κινάλ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια ιδιαίτερη καμπή. Και το δίλημα το οποίο μου τέθηκε τότε από την ηγεσία του κινήματος ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Επέλεξα αυτό που επέλεξα με βαριά καρδιά. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό. Τώρα θα είμαι μαζί μέχρι το τέλος και το τέλος θα είναι η αρχή της νέας πενταετίας. Είμαι εδώ λοιπόν για να δώσουμε μαζί τη μάχη, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα. Θέλω να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν. Ζητώ τη συμπαράταξη όλων των ικανών, άξιων πολιτών του Βορείου Αιγαίου, χωρίς αποκλεισμούς, για να προχωρήσουμε μπροστά.